Λοιπόν, για όσους για πρώτη φορά έρχονται μετά το νέο έτος, εύχομαι καλή χρονιά, ευλογημένη και αγωνιστική για όλους μας και ομολογητική. Με τους υπολείπους, τους περισσότερους συναντηθήκαμε τα Θεοφάνεια. Σήμερα λοιπόν το μάθημά μας εδώ περιλαμβάνει 2 ώρες, όπως πάντοτε. Την πρώτη ώρα θα σας παρουσιάσω μια εξαιρετική ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη σειρά των Χρυσοστομικών. Γνωρίζετε όλοι σας, όσοι έρχεστε εδώ, ότι αρχίσαμε μια σειρά μαθημάτων με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τα διακόψαμε λίγο πριν από τις εορτές, αλλά παρά τα αυτά κάναμε ένα μάθημα πάλι χρυσοστομικά με βάση μια ομιλία του Αγίου Ιωάννη τον Χρυσοστόμου για τα Χριστούγεννα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, χρυσοστομικό και αυτό. Θα κάνουμε και σήμερα αυτήν την ανάλυση της ομιλίας της Χρυσοστομικής, η οποία έχει σχέση με τα Θεοφάνεια, με τα φώτα, και στη συνέχεια από την άλλη Κυριακή θα επαναλάβουμε τη σειρά των χρυσοστομικών μαθημάτων, που είναι μια σειρά συστηματική, με συστηματικά θέματα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η πρώτη ώρα μας λοιπόν θα ασχοληθεί με αυτό. Έχω δώσει στο διαδίκτυο ως θέμα χρυσοστομικά ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος απαντά σε ερωτήματα για την βάπτιση του Χριστού. Αυτή η ομιλία. Α, υπάρχουν 1 ή 2 επιφάνειες του Χριστού. Θεοφάνεια 1 ή 2 θεοφάνεια. Β, γιατί ονομάζεται επιφάνεια η ημέρα της βαπτίσεως και όχι η ημέρα της γεννήσεως. Γιατί δεν λέμε Θεοφάνεια, δεν φάνηκε ο Θεός στη γέννηση και ονομάζουμε τα φώτα Θεοφάνεια. Και τρίτον, γιατί ο Χριστός βαπτίστηκε και ποιο βάπτισμα έλαβε. Υπάρχουν 3 είδη βαπτίσματος κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο υπάρχουν 5 είδη βαπτίσματος. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος αναφέρει τα 3, το Ιουδαϊκό, του Ιωάννου και το Χριστιανικό. Στα 3 αυτά είδη βαπτίσματος, το Ιουδαϊκό, του Ιωάννου και το Χριστιανικό, προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος και το βάπτισμα του μαρτυρίου και το βάπτισμα των δακρύων. Θα δούμε λοιπόν την ομιλία αυτή και την δεύτερη ώρα, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, θα κάνουμε μία επισκόπηση κάποιων γεγονότων πολιτικής και εκκλησιαστικής επικαιρότητος, όπως κάνουμε συνήθως. Ας έρθουμε λοιπόν στα χρυσοστομικά, στο πρώτο μας θέμα, με αυτήν την, όπως θα δείτε, εξαιρετική όπως πάντοτε ομιλία του Αγίου Άγγου Χρυσοστόμου. Εγώ έχω συνηθίσει να γοητεύομαι και να ενθουσιάζομαι με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μια ζωή. Ο τίτλος αυτής της ομιλίας είναι ο εξής: προς τους απολυμπανωμένους των θείων συνάξεων, σε αυτούς οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται, προς τους απολυμπανωμένους των θείων συνάξεων, σε αυτούς που λείπουν από τις συνάξεις στην Εκκλησία, σε αυτούς που δεν εκκλησιάζονται, και εις το Άγιον και Σωτήριον βάπτισμα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το θέμα είναι αυτό της ομιλίας, το Άγιο και Σωτήριο βάπτισμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και στο τέλος στον επίλογο θίγει άλλα 2 θέματα, και περί των αναξίως κοινωνούντων, αυτοί οι οποίοι δεν προετοιμάζονται για να κοινωνήσουν και όταν πάνε να κοινωνήσουν θορυβούν και ατακτούν, και ότι οι ατέλεστον καταλυμπάνονται στην Θεία Λειτουργία, αυτοί οι οποίοι φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, και ότι οι ατέλεστον καταλυμπάνοντες, ατελείωτον, και ότι οι ατέλεστον καταλυμπάνονται στην Θεία Λειτουργία και πρώτης τελευταίας ευχής εξερχόμενοι, τι είναι? Τον Ιούδαν μιμούνται. Όπως ο Ιούδας όταν έγινε ο μυστικός δείπνος, δεν έμεινε μέχρι τέλος το μυστικό δείπνο, αλλά έφυγε, έτσι και όποιοι φεύγουν πριν από το διευχόν, από την Εκκλησία, βιάζονται, κοινωνούν, βιάζονται, έχουν δουλειές και φεύγουν, τον Ιούδα μιμούνται. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε όλα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Στόχος μου και σκοπός μου ήταν να παρουσιάσουμε τα περί του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά θα φροντίσω να πάρετε μια γεύση από τα άλλα, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Καταρχήν, αυτό που λέει προς τους απολυμπανωμένους των θείων συνάξεων, σε αυτούς οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται, λείπουν από τις συνάξεις. Πήρε αφορμή γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι αυτή η ομιλία εκφωνήθηκε
η μέρα των Θεοφανίων, μεγάλη γιορτή. Στην Αντιόχεια, όταν ήταν πρεσβύτερος, γύρω στο 386, όταν ήταν παπάς ακόμη, πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν είδε να είναι κατάμεστη η εκκλησία στην Αντιόχεια, όπως συνήθως στις μεγάλες γιορτές πηγαίνει πολλοί κόσμος, και λέει αρχίζοντες ότι εσείς χαίρεστε σήμερα, λέει, που ήρθατε εδώ στη γιορτή, αλλά εγώ λυπάμαι. Φανταστείτε πώς αρχίζει ένας τρίτορας, ήρθατε όλοι, λέει, και χαίρεστε για τη μεγάλη γιορτή, αλλά εγώ λυπάμαι. Και γιατί λυπάμαι? Γιατί σας βλέπουμε μόνο μια-δυο φορές το χρόνο. Λοιπόν, πάντες εμείς εν ευθυμία σήμερον, εγώ δε εν οδύνη μόνος. Όταν γάρις το πέλαγος απίδω τούτο το πνευματικόν και τον άπειρο της εκκλησίας θεάσομαι πλούτον, όταν δω αυτό το θέατρο το πνευματικό και τι, πόσα παιδιά έχει η εκκλησία, πόσους βαπτισμένους έχει η εκκλησία, ή τα λογίσομαι ότι της εορτής παρελθούσης και το πλήθος ημίν τούτο πάλι να αποπηδείς ανηχίσετε. Και όταν σκεφτώ, λέει, ότι όταν περάσει η γιορτή, το πλήθος αυτό θα σκορπιστεί και θα φύγει, δάκνομαι και οδυνώμαι την ψυχήν ότι το σάφτατε κούσατε έκνα η εκκλησία, ού καθεκά στην σύναξη απολάβην αυτόν δύναται, αλλά είναι εορτή μόνο. Ότι η εκκλησία έχει τόσα πολλά παιδιά, δεν τα απολαμβάνει όμως σε κάθε λειτουργία που κάνει, σε κάθε Κυριακή, αλλά μια-δυο φορές το χρόνο. Πάλι είναι αγαλίαμα πνευματικών, πόση χαρά, πόσον είναι αγαλίαμα πνευματικών, πόση χαρά, πόση δόξα Θεού, πόση ψυχών ωφέλεια, ή καθεκά στην σύναξη ούτω πεπληρωμένους αιωρώμεν τους περιβόλους της Εκκλησίας. Πόσο ωραία θα ήταν αν, όπως είναι στις μεγάλες γιορτές, να ήταν γεμάτη η Εκκλησία έτσι. Νυν δε ναύτε μεν και κυβερνείτε πάντα ποιούσιν, όπως το πέλαγος διαδράμεν και προς τον λιμένα καταντήσουσιν. Οι ναύτες, λέει, κοιτάζουν πώς θα περάσουν τη φουρτούνα και θα πάνε στο λιμένα. Και αυτή η σκέψη τον κάνει να αναπτύξει μια εξαιρετική θέση, ότι η Εκκλησία είναι λιμάνι. Ότι η ζωή είναι θάλασσα, με κύματα, με φουρτούνες κτλ. Και όταν πηγαίνει κανένας στην Εκκλησία, είναι λιμάνι, ησυχάζει μέσα στην Εκκλησία. Δέστε πόσο ωραία το λέει αυτό, τι ωραία εικόνα. Ή αγνοείται ότι καθάπερ λιμένας εν πελάγει, ούτω τας Εκκλησίας εν τες πόλες συνέπηξεν ο Θεός. Ή δεν ξέρετε, λέει, ότι όπως είναι τα λιμάνια στο πέλαγος, έτσι και μέσα στις πόλεις ο Θεός έκανε τους ναούς, τις εκκλησίες, είναι από τις ζάλεις των βιωτικών θορύβων εντάφθα καταφεύγοντες, γαλήνης με γης τις απολάβουμε. Να φεύγουμε από τις βιωτικές φροντίδες και μέσα στην εκκλησία σαν λιμάνι να απολάβουμε. Και επικαλείται μάλιστα τους ίδιους τους εκκλησιαζομένους, εσείς, λέει, είστε μάρτυρες ότι βρίσκεται μέσα στις εκκλησίες γαλήνη σαν λιμάνι, και των λεγόμενων μάρτυρες εμείς. Ή γάρτης ημών το συνειδώς αναπτύξει νυν, πολλήν ένδονε βρίσει την ησυχία. Ού θυμός ενοχλεί, ού επιθυμία φλέγει, ού βασκανία τίκη, ού καπόνια φυσά, ού καινοδοξίας έρος διαφθείρει, αλλά πάντα ταύτα κατέσταλτε τα θηρία, καθά περθείας την ως εποδής. Όταν βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία, δεν μας ενοχλεί ο θυμός, είμαστε ήσυχοι, ούτε άλλες επιθυμίες, και είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι, ηρεμούμε μέσα στην εκκλησία. Μια άλλη ιδέα που λέει παρακάτω, να μην το διαβάσω όλο, για ποιο λόγο πρέπει να πηγαίνουμε κανείς στην εκκλησία, είναι ότι τι θα κάνω εγώ, λέει, πώς θα σας διδάξω, τι γάρι πέμι διδάξησε των αναγκαίων δινησόμεθα. Και φανταστείτε πόση σημασία δίδει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος στο έργο του διδασκάλου. Ο ιερέας πρέπει να είναι και διδάσκαλος. Στους περιερωσύνης λόγους μάλιστα που έχει γράψει, λέει πως αν κανένας δεν είναι δάσκαλος ιερεύς, να μην γίνεται ιερεύς. Και εδώ λέει, άμα έρχεστε μια και δύο φορές το χρόνο στην Εκκλησία, πώς θα μπορέσω εγώ να σας διδάξω όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Εκκλησία? Και τι πρέπει να ξέρουν οι πιστοί για την Εκκλησία? Λέει, τι γαρυπέμι διδάξεσαι των αναγκαίων δινησόμεθα, άπαξ του ενιαυτού ή δεύτερον παροιμήν φυτώντα. Αν έρχεστε μια φορά ή δύο φορές στην Εκκλησία, τι θα μπορέσω εγώ να σας διδάξω από όλα αυτά? Γιατί περί ψυχής, περί σώματος, περί αθανασίας, περί βασιλείας των ουρανών, περί κολάσεως, περί γέννης, περί μακροθυμίας Θεού, περί συγνώμης, περί μετανοίας, περί βαπτίσματος, περί αμαρτημάτων αφέσεως, περί της πτήσεως ταύτης της άνω και της κάτω, περί ανθρώπων φύσεως, περί αγγέλων, περί της των δαιμόνων κακουργίας,
περί των μεθοδιών του διαβόλου, περί πολιτείας, περί δογμάτων, περί της ορθής πίστεως, περί των διεφθαρμένων αιρέσεων. Τι θα μπορέσω εγώ να σε διδάξω, άμα σας βλέπω και έρχεστε μια και δυο φορές το χρόνο, από όλα τα θέματα αυτά που πρέπει να ξέρει ο χριστιανός. Ταύτα γάρ και πολλό πλοίον ατούτων των χριστιανών ιδέ νεχρή. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει και αυτά και πολύ περισσότερα από αυτά. Και τούτων πάντων αποδιδώνε λόγω της ερωτώσιν ημάς. Και για όλα αυτά να μπορείτε οι χριστιανοί που τα ξέρετε να απαντάτε, να δίδετε λόγων. Αν μου έρχεστε λοιπόν μια και δυο φορές στην εκκλησία, γι' αυτό έχει το πρώτο μέρος προς τους απολυμπανωμένους των συνάξεων. Χαίρεται γιατί βλέπει πολύ κόσμο και λυπάται γιατί μόνο τις μεγάλες γιορτές είναι μέσα η εκκλησία. Λέει, μα δεν ξέρετε πως μέσα στην εκκλησία, η εκκλησία είναι λιμάνι και ηρεμείται και ησυχάζεται μέσα στην εκκλησία. Στο κάτω κάτω λέει, δεν μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να σας διδάξω. Και μου ήρθε στο νου πως ένας τολμηρός επίσκοπος κυρεύς, ούτε εγώ το έκανα στον Άγιο Αντώνιο, όταν μαζεύονται στο Χριστός Ανέστη και μετά αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού, φεύγουν σαν εχθροί, φεύγουν μόλις ακούσουν το Χριστό. Να είχε κανείς την τόλμη και να πει αυτά. Τι μου έρχεστε τώρα εδώ μόνον και γεμίζετε εδώ και το Χριστός Ανέστη. Δεν τολμάει να το πει κανένας, γιατί ορισμένοι θα τον χαρακτηρίζουν. Τις άλλες φορές θα απουσιάζεται από την εκκλησία. Θα έπρεπε όλες τις φορές να είσαι στην εκκλησία. Και αφού λοιπόν τα είπε αυτά προς τους απολυμπανωμένους των συνάξεων, έρχεται στο κύριο θέμα της ομιλίας του, που είναι η βάφτιση. Αφού λοιπόν λέει αυτά, λέει, για να μην διαθέσουμε, λέει, όλο το χρόνο, εις το έγκλημα των απολυμπανωμένων, στο έγκλημα αυτών που δεν εκκλησιάζονται, που είπε, αρκεστέντες της ηρημένης, ας αρκεστούμε σε αυτά που είπαμε, φέρε τι περί της παρούσης εορτής φιλοσοφήσουμε. Ελάτε, λέει, να φιλοσοφήσουμε για την παρούσα εορτή. Και η παρούσα εορτή είναι τα θεοφάνεια, τα φώτα, τα οποία θεοφάνεια ονομάζονται και επιφάνεια. Στην αρχαία εκκλησία τα θεοφάνεια λέγονται επιφάνεια, η εορτή των θεοφανίων. Εγώ κάθε φορά θαυμάζω την διδασκαλική ικανότητα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει, πολλοί γιορτάζουν και γνωρίζουν τα ονόματα των γιορτών, αλλά τας δε υποθέσεις όθεν ετέχθησαν αγνοούσι. Αλλά τις υποθέσεις και το περιεχόμενο των γιορτών δεν τις γνωρίζουν. Και λέει, ό,τι μένουν επιφάνεια η παρούσα λέγεται ορτή, δήλωνε στη πάση. Τότε η εορτή των Θεοφανίων ονομάζεται επιφάνεια, έτσι τα λέγανε τα Θεοφάνεια, επιφάνεια, το ξέρουν όλοι. Και τώρα ξέρουν όλοι. Θεοφάνεια, τα φώτα. Αν τους πεις όμως τι γιορτάζουμε, δεν ξέρει. Τις δε, λέει, δήλων, τις δε έστειν η επιφάνεια αυτή, αλλά ποια είναι αυτή η επιφάνεια, τι είναι τα Θεοφάνεια, και πότερον μία της έστειν ή δύο. Τούτο ουκέτι ίσαση. Ούτε εγώ το ήξερα. Υπάρχουν δύο επιφάνεια, δύο θεοφάνεια ή μία. Τούτο ουκέτι ίσαση. Τώρα δεν το ξέρω. Δεν θα το φανταζόταν κανένας ποια εννοεί η δεύτερα θεοφάνεια. Ας το δούμε όμως ποια εννοεί η δεύτερα θεοφάνεια. Ποια εννοεί, ξέρει κανείς. Είναι τόσο διεισδυτικός για να καταλάβει ποια εννοεί. Την δευτέρα παρουσία. Τότε θα φανεί ο Θεός κατά εξοχήν. Τότε έχουμε τα θεοφάνεια τώρα που εμφανίστηκε. Τα δεύτερα θεοφάνεια και επιφάνεια είναι η δευτέρα παρουσία. Και το κατοχυρώνει αυτό με τα εξής. Το κατοχυρώνει με τα εξής. Ο περεσχάτης εσχήνης ανή και πολλού του καταγέλωτος καθέκαστον εν αυτόν την εορτήν ταύτην άγοντας την υπόθεση αυτής αγνοή. Είναι, λέει, ντροπή κάθε χρόνο να γιορτάζουμε τα θεοφάνεια και να μην ξέρουμε τι είναι αυτή η εορτή. Πρώτον μένουν αναγκαίων υπήν προς την ημετέραν αγάπη ότι μία της έστειν επιφάνεια αλλά δύο. Να σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ένα θεοφάνεια, μία θεοφάνεια αλλά δύο. Μία μένει παρούσα αυτή και γενωμένη, μία είναι αυτή η γιορτή τα θεοφάνεια που τη γιορτάζουμε τώρα. Δευτέρα δε η μέλουσα και κατά την συντέλεια ενδόξως γεννησωμένη. Και η δεύτερη είναι που θα έρθει ενδόξη, θα εμφανιστεί ο Χριστός τον κόσμο ολόκληρο. Τώρα ήρθε ταπεινός, τώρα θα έρθει ενδόξη, εκείνα θα είναι τα πραγματικά επιφάνεια, τα πραγματικά θεοφάνεια, όταν ενδόξει ο Χριστός
θα εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα δε ημέλουσα και κατά την συντέλεια ενδόξως γεννησωμένη. Και επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι και ο καλύτερος γνώστης, ο καλύτερος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, δεν αφήνει τίποτε χωρίς να το θεμελιώνει στην Αγία Γραφή. Λέει λοιπόν, και περί εκατέρας αυτών οικούσατε σήμερον Παύλου Τίτο διαλεγωμένου και λέγοντος. Και για την κάθε μια από τις δύο, και για τα τωρινά επιφάνεια και για τα μέλλοντα της Δευτέρας Παρουσίας, ακούσατε τον Παύλο στην επιστολή προς Τίτο να λέει, τι λέει, επεφάνιοι του Θεού χάρις, ισοτήριος πάσιν ανθρώπους. Επεφάνιοι, επιφάνεια. Επεφάνει, φανερώθηκε η χάρις του Θεού που είναι σωτήριος, παιδεύουσα ημάς και τα λοιπά, είναι σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουμε. Περί δε της μελούσης, αυτό είναι ότι επεφάνει η χάρις, ήρθε η χάρις. Περί δε της μελούσης, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προσδοκώντες, προσδεχόμενη την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια πάλι της δόξης του μεγάλου Θεού, τη Δευτέρα Παρουσία. Και ο προφήτης δε περί αυτής, όχι μόνο ο Παύλος, ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφάνεια. Θα έρθει η επιφανή η μεγάλη ημέρα που θα εμφανιστεί ο Θεός παντού. Και τώρα δεύτερο ερώτημα. Έχουμε δύο λοιπόν επιφάνεια, δύο θεοφάνεια, τα τωρινά και τα μέλλοντα. Δεύτερο ερώτημα, δάσκαλος. Αλλά τίνος ένεκεν ούχι ημέρα καθήνε τέχθη, αλλη ημέρα καθήνε βαπτίστη, επιφάνεια λέγεται. Γιατί ονομάζουμε θεοφάνεια, επιφάνεια, όχι την ημέρα που γεννήθηκε, αλλά την ημέρα που βαπτίστηκε. Δεν πρέπει να τα μάθει αυτά ο κόσμος. Τι διδάσκουν οι ιερείς, τι διδάσκουν. Γιατί δεν ονομάζουμε θεοφάνεια τα Χριστούγεννα και ονομάζουμε τα φώτα θεοφάνεια. Αλλά τίνος ένε καινουχή ημέρα καθήνε τέχθη, αλλη ημέρα καθήνε βαπτίστη, επιφάνεια λέγεται. Και αυτή είναι η ημέρα κατά την οποία βαπτίστηκε και την των υδάτων υγεία σε φύσιν. Αυτή λοιπόν η ημέρα κατά την οποία φανερώθηκε είναι η ημέρα που βαπτίστηκε και αγίασε την φύση των υδάτων. Και δέστε τώρα εδώ μία μαρτυρία που έχουμε κλασική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την οποία χρησιμοποιούμε όλοι οι θεολόγοι, δεν την ξέρουν όλοι, όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τον μεγάλο αγιασμό. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή. Κοιτάξτε, μαρτυρία τώρα, ότι παίρνουμε στο σπίτι τον αγιασμό. Η ημέρα κατά την οποία βαπτίστηκε, λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή λοιπόν αγίασε την υδάτων, των υδάτων, την φύση ο Χριστός με τη βάφτισή του, διάτι τούτο και εν μεσονικτίο κατά την ερωτήν ταύτην άπαντες ιδρευσάμενοι, γινόταν η ακολουθία το μεσονικτίο, και εν μεσονικτίο κατά την ερωτήν ταύτην άπαντες ιδρευσάμενοι, ήκαδε τα νάματα αποτίθενται. Ιδρεύονται ο Χρυσόστομος, ο Χρυσόστομος, τον 4ο αιώνα, τον 5ο αιώνα. Και έρχονται κάποιοι πνευματικοί τώρα εδώ και λέει, μην παίρνετε αγιασμό στο σπίτι σας. Τι να πω, να μην πω εγώ μερικές φορές μετά, λένε ο πατήρ Θεόδωρος είναι ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός και είναι εγωιστής. Δεν τα λέω εγώ. Οι πατέρες τα λένε. Θα πρέπει δηλαδή να μην έχουμε τη γνώση. Και βγαίνουν μερικοί ιερείς, μερικοί πνευματικοί, μην παίρνετε αγιασμό στο σπίτι. Δεν κάνει να πάρετε αγιασμό στο σπίτι. Ακούστε λοιπόν παρεμπιπτόντως ολόκληρη την μαρτυρία. Είναι φοβερή μαρτυρία αυτή. Διάτι τούτο και εν μεσονικτίο κατά την εορτήν ταύτην άπαντες ιδρευσάμενοι, άπαντες ιδρευσάμενοι, παίρνουμε νερό είδωρ, ήκαδε τα νάμετα αποτίθενται, τα πηγαίνουν στο σπίτι και εις εν αυτόν ολόκληρον φυλάτουσιν. Και τα φυλάνε ολόκληρο το χρόνο. Ποιον άλλον δάσκαλο θέλετε? Δεν τα λέει ο πατήρ Θεόδωρος, τα λέει ο Χρυσόστομος και του κόσμου οι άλλες μαρτυρίες. Έχω πει ότι, το είχα πει και την περασμένη Κυριακή, ότι έχω στο σπίτι δύο φακέλους μεγάλους που έχω συγκεντρώσει προβλήματα και θέματα του 12ημέρου. Για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά, για τα φώτα, και είπα κιόλας έτσι αστειευόμενος, να εύχεστε ή να μου δώσει χρόνια ο Θεός ή να ηρεμήσω από τους αγώνες και να καθίσω να γράψω αυτά που λέγαμε εν ηρεμία στον Άγιο Αντώνιο. Για να μάθουν κάποιοι την ακρίβεια. Λοιπόν, του κόσμου μαρτυρίες.
Ήκαθε τα νάματα αποτίθενται και εις εν αυτόν ολόκληρον φυλάτουση, άτε δι σήμερον αγιαστέντων των υδάτων. Επειδή σήμερα αγιάστηκαν τα ύδατα, τα παίρνουμε και τα πηγαίνουμε και τα φυλάτουμε στο σπίτι, τον αγιασμό. Και λέει, και το σημείο γίνεται εναργές, και υπάρχει θαύμα, λέει, με τον αγιασμό αυτό. Και το σημείο γίνεται εναργές, ούδη αφιρωμένη στι των υδάτων εκείνων φύσεως το μήκη του χρόνου, δεν χαλάει το νερό από το μήκος του χρόνου, δεν χαλάει ο αγιασμός του μήκη του χρόνου, αλυσενι αυτόν ολόκληρον και δύο και τρία πολλάκις έτη του σήμερον αντληθέντος ύδατος ακεραίου και νεαρού μένοντος. Το νερό που παίρνουμε μένει ακέραιο και νεαρό και νερό. Ξέρετε ότι το νερό είναι από το νεαρό. Η λέξη νερό που χρησιμοποιούμε σήμερα για το είδο είναι από το νεαρό, που σημαίνει φρέσκο. Λοιπόν, ακεραίου και νεαρού, το νερό του αγιασμού, όσο και να το φυλάξουμε, μένει χωρίς να διαφθαρεί, χωρίς να χαλάσει, μένει ακέραιο, ακεραίου και νεαρού μένοντος, και μετά το σού των χρόνων της άρτη των πηγών εξαρπαστήσιν είδασιν αμυλωμένου. Και μετά από τόσα χρόνια αμυλάται, συναγωνίζεται με τον νερό που βγαίνει από την πηγή. Δηλαδή όπως είναι μια πηγή τόσο δροσερό το νερό, έτσι δροσερός παραμένει και ο αγιασμός μετά από ένα και δύο και τρία χρόνια στο σπίτι που τον φυλάσσουμε. Και τώρα μερικοί, ας τους πω, ευσεβιστές και καθαροί, η αίρεση των καθαρών, όχι. Όχι, δεν κάνει. Στο σπίτι δεν είναι κατάλληλος χώρος για να φυλάξετε. Το σπίτι δεν είναι κατάλληλος χώρος. Η ευλογημένη οικογένεια, αγιασμένη οικογένεια, με εικόνες, με σταυρούς, με καντήλια. Να βγάλουμε και τα καντήλια και τις εικόνες. Γιατί το σπίτι δεν είναι καθαρό. Τι δεν είναι καθαρό? Γάμος υπάρχει. Όπου δεν είναι καθαρό, να καθαριστεί. Όπου υπάρχουν αθέμητες συμβιώσεις, να καθαριστεί το σπίτι. Όπου υπάρχει γάμος και οικογένεια, το σπίτι είναι καθαρό. Τι νοσούν ένεκεν αυτή η επιφάνεια λέγεται? Γιατί λοιπόν ονομάζουμε αυτή τη γιορτή επιφάνεια και όχι όταν γεννήθηκε? Εδώ δίνει την εξήγηση, φοβερή εξήγηση. Ακούστε λοιπόν. Επειδή ουχ ότε ετέχθη τότε πάσινε γένετο κατάδειλος, αλλότε ευαπτίσατο. Δεν φανερώθηκε ο Χριστός σε όλους? Ποιοι το μάθανε? Μερικοί τσομπάνιδες, ποιοι το μάθανε στη Βηθλέμ? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ποιοι έμαθαν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι ο Μεσσίας? Επειδή ουχ ότε ετέχθη τότε πάσινε γένετο κατάδειλος, αλλότε ευαπτίσατο. Είδατε τι λέει το Ευαγγέλιο? Έτρεχα, λέει, στον Ιωάννη για να βαπτιστούν πάσα η Ιουδαία και η Ιεροσόλυμα, πλήθη κόσμου. Όπως συμβαίνει με τον, όπως συνέβαινε με τον, την πανήγυρη του Αγίου Παϊσίου, όταν ήταν ο Άγιος Παϊσίος και τα λεωφορεία φτάνανε μέχρι κάτω τον δρόμο εκεί, έτσι γινόταν και με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κοσμοσυρωή. Ήταν η ευκαιρία, δηλαδή έγινε η βάπτιση μόνο και μόνο για να φανερώσει ο Ιωάννης τον Χριστό. Αυτός είναι ο Χριστός. Και να τον φανερώσει επάνω η φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, και ο Ιωάννης να πει. Να λοιπόν γιατί δεν λέμε τα Χριστούγεννα, γιατί τότε που μαζεύτηκε πολλοί κόσμος για να βαπτιστεί από τον Ερημίτη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν ένα πρότυπο των ασκητών, των ερημιτών, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος. Όπως τον Άγιο Παΐσιο έτρεχε πολλοί κόσμος, έτσι και στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο έτρεχε πολλοί κόσμος. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο τον πολύ, τα Θεοφάνεια την ημέρα που βαπτίστηκε ο Χριστός, εκεί έγινε γνωστός. Είδε ο αμνός του Θεού, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, και το Άγιο Πνεύμα επάνω στο κεφάλι του. Και τα εξηγεί στη συνέχεια. Λέει, και ότι ηγνώουν αυτόν οι πολλοί, και ότι μέχρι τη βάπτιση τον αγνούσαν τον Χριστό. Ποιος ήξερε? Ο Χριστός ήταν ένας νεαρός άνδρας στο εργαστήριο του τέκτονος του πατέρα του, επάνω στη Ναζαρέτ. Ένας τεχνίτης. Δεν ήξερε κανένας πως ήταν Θεός, πως ήταν Μεσσίας. Τον αγνούσαν μέχρι τότε οι πολλοί. Ό,τι δε λέει, και ότι γνώουν αυτόν οι πολλοί και ούκ είδησαν ώστις ποτέ ειν, δεν γνώριζαν ποιος ήταν αυτός ο 30χρονος νέος εκεί και νωρίτερα, άκουσαν του βαπτιστού Ιωάννου λέγοντος. Άκουσε τι λέει ο βαπτιστής. Μέσος ημών έστηκεν, όν ημείς ουκ είδατε. Απευθυνόμενος ο Πρόδρομος αυτούς που έτρεχαν,
Λέει, δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας ο Χριστός, μέσος ημών έστηκε, ανάμεσά σας βρίσκεται κάποιος, τον οποίο δεν ξέρετε. Μέσος ημών έστηκε, όν ημείς ουκ είδατε. Και τι θαυμαστόν οι άλλοι γνώουν, όπου και αυτός ο βαπτιστής αυτόν γνώει έως της ημέρας εκείνης. Ακόμα και ο βαπτιστής τον αγνούσε. Και λέει την μαρτυρία την γραφική. Και γάρ εγώ φυσίν ουκ είδην αυτόν. Εγώ δεν τον εγνώριζα. Αλλά ο πέμψας με βαπτίζει εν είδατη, εκείνος μου είπε. Ο Θεός που μου έστελνε να βαφτίζω, εκείνος μου είπε, εφόν αν είδεις το πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, από το Ευαγγέλιο αυτό, ούτως εστίν ο βαπτίζουν εν πνεύματι Αγίου. Αυτός είναι που βαπτίζει εν πνεύματι Αγίου. Να λοιπόν, γιατί δεν ονομάζουμε Θεοφάνεια Επιφάνεια τα Χριστούγεννα, και ονομάζουμε τα Θεοφάνεια, διότι μετά τη γέννησή του κανένας δεν γνώριζε τον Χριστό. Ενώ στη βάπτισή του φανερώθηκε σε όλους και τον φανέρωσε και ο Θεός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, και τον φανέρωσε και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Τίνος δε, άλλο ερώτημα τώρα, τίνος δε ένεκεν επί το βάπτισμα έρχεται ο Χριστός, για ποιο λόγο ο Χριστός ήρθε να βαπτιστεί, τίνος δε ένεκεν επί το βάπτισμα έρχεται ο Χριστός, αναγκαίων υπήν και επί ποιον έρχεται βάπτισμα. Δύο θέματα βάζει με το ερώτημά του. Κήρυγμα στο ναό. Και κάποιοι έλεγαν, καλά, τι κήρυγμα κάνει ο πατήρ Θεόδωρος, μάθημα κάνει. Και αρχίζουν εκείνα τα πομφόλητα στο φόλιγγε. Μάθημα είναι το κήρυγμα. Μάθημα είναι. Ελάτε να σας διδάξω στο κήρυγμα, λέει ο Χρυσόστομος. Μάθημα είναι. Έλεγαν μερικοί, ο πατήρ Θεόδωρος δεν κάνει κήρυγμα, κάνει μάθημα. Μα έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει. Πώς. Εφόσον ακούσαμε από μακριά. Για να ακούσουν μάθημα. Εντάξει, λοιπόν. Άλλο ερώτημα. Τίνος δε ένεκεν επί το βάπτισμα έρχεται ο Χριστός εν αγκαίω ποιν και επί ποιον έρχεται βάπτισμα. Γιατί έρχεται να βαπτιστεί ο Χριστός και ποιο βάπτισμα έρχεται να πάρει. Και γάρ και τούτο αναγκαίων ιδένε ως περούν κακίνων. Και τούτο πρώτον διδάξε Χρήτην η μετέραν αγάπη και μετά. Βάπτισμα είναι το Ιουδαϊκόν. Και αρχίζει και μας λέει για τα τρία βαπτίσματα. Και λέει ποιο βάπτισμα πήρε ο Χριστός. Και λέει βάπτισμα είναι το Ιουδαϊκόν. Υπήρχε το Ιουδαϊκό βάπτισμα. Βάπτισμα είναι το Ιουδαϊκόν. Το ρήπον σωματικών απαλάτων ούτων κατά το συνειδός αμαρτημάτων. Το Ιουδαϊκό βάπτισμα απλώς ξέπτεινε τη σωματική βρωμιά. Θα μας πει τώρα ποια είναι η σωματική βρωμιά. Το Ιουδαϊκό βάπτισμα. Ούτων κατά την συνείδηση των αμαρτημάτων. Δεν καθάριζε τα αμαρτήματα το Ιουδαϊκό βάπτισμα. Τι έκανε το Ιουδαϊκό βάπτισμα. Ούγαρ ή της νυχίαν εργάσατο, ουδέ ή της κλοπίνα τόλμησεν, ουδέ ή της άλλο τίτι ούτων παρινόμησεν απείλατεν αυτών των εγκλημάτων. Το Ιουδαϊκό βάπτισμα δεν καθάριζε αν κανένας ήταν μοιχός, αν ήταν κλέπτης, αν είχε αμαρτήματα. Δεν μπορούσε το Ιουδαϊκό βάπτισμα να εξαλείψει, να καθαρίσει τα αμαρτήματα. Αλλά τι. Αλήτης οστόν ύψατο νεκρών. Αν κανένας ίγγιζε τους νεκρούς. Είδατε πως έμειναν μερικά. Όταν πηγαίναμε στις κηδείες μετά. Πηγαίναμε τα χέρια μας. Αυτό είναι σωματικό. Σωματική κάθαρση. Δεν είναι πνευματική. Αλήτης ύψατο οστόν νεκρών. Ήτης μην ενομισμένη σε γεύσατο τροφής. Όποιος γεύτηκε τροφή απαγορευμένη, γουρούνι ας πούμε, που δεν τρώγανε οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι, να πλύνει το στόμα του. Αν κατά λάθος έφαγε γουρούνι, έπρεπε να ξεπλύνει, να βαπτίσει το στόμα του. Τροφής ή της εκφθοράς παρεγένετο, φθορά μάλλον εννοεί σαρκική φθορά, ή της λεπρής συνεγίνετο, αν κανένας ακουμπούσε λεπρούς και η λέπρα θεωρεί το ακαθαρσία. Γι' αυτό τους λεπρούς τους είχαν. Και εδώ, η Σπιναλόγκα, η δική μας, θεωρεί το ακαθαρσία. Ή της λεπρής συνεγίνετο. Αυτός λοιπόν ελούετο και μέχρι τις εσπέρες ακάθαρτο συν ή τα εκαθαίρετο. Όποιος λοιπόν τα έκανε αυτά, θεωρεί το ακάθαρτος, έπρεπε να πάει να κάνει να βαπτιστεί, να λουστεί. Αυτό είναι το Ιουδαϊκό βάπτισμα. Λούσετε γαρ και λέει, ούγαρ αληθώς αμαρτία ταύτα ειν, ουδέα καθαρσία, και να μην νομίσει κανείς ότι είναι κακό να πιάσει κανένας νεκρό, ούγαρ αληθώς αμαρτία ταύτα είναι ουδέα καθαρσία, αλλά τελεστέρους όντας
δια των τιού των ποιών ευλαβεστέρους ο Θεός. Ο Θεός για να τους κάνει προσεκτική, ευλαβέστερη, τους απηγόρευε. Προς την των μιζώνων παρατήρηση να κρυβεστέρους άνωθεν παρεσκεύασε. Από τα σωματικά να πάνε και στα πνευματικά σιγά σιγά. Το μένουν Ιουδαϊκών καθάρσιον αμαρτημάτων ου καπήλατε. Το Ιουδαϊκό βάπτισμα λοιπόν σωματικά μόνο καθάριζε, δεν απείλασε των αμαρτημάτων. Το μένουν Ιουδαϊκών καθάρσιον αμαρτημάτων ου καπήλατε. Ρήπον δε σωματικών μόνον. Το δε του Ιωάννου, έχουμε λοιπόν το Ιουδαϊκό, του Ιωάννου και το Χριστιανικό. Το δε του Ιωάννου, του μεν Ιουδαϊκού σφόδρα υψηλότερον ειν, ήταν ανώτερο του Ιουδαϊκού, του δε ημετέρου του Χριστιανικού ταπεινότερον. Καθά περ γέφυρά της ον εκατέρων τούτων των βαπτισμάτων. Ήταν σαν γέφυρα το βάπτισμα του Ιωάννου ανάμεσα στα δύο βαπτίσματα, στο Ιουδαϊκό και στο Χριστιανικό βάπτισμα. Απ' εκείνου προς τούτο δι' αυτό χειραγωγούν. Ου γαρδί εις παρατήρηση καθαρών σωματικών τους ενήγεν, γιατί και ο Ιωάννης δεν τους έλεγε να καθαριστούν σωματικά στο βάπτισμα που τους έκανε, αλλά τι. Αλλά αποστήσαν εκείνον παρήνει και συνεβούλευε μεταβαλήν από κακία εις αρετήν. Τους έλεγε μετάνοια, μετανοείτε, εξομολογηθείτε τις αμαρτίες, θα τους δίδασκε και μετάνοια ο Ιωάννης. Για να μην τα πολυλογώ και καθυστερούμε πολύ, δεν θα προλάβουμε, το Ιωάννη βάζει με τα βάθμια μετανοίας. Όχι αφέσεως, δεν συγχωρούσε και δεν είχε και Άγιο Πνεύμα, αυτό τα είχε το χριστιανικό βάπτισμα. Λέει λοιπόν, επειδή μήτε πνεύμα Άγιον εδίδου, του Ιωάννου το βάπτισμα, μήτε Άγιο Πνεύμα εδίδου, μήτε την δια της χάριτος παρήχε συγχώρηση, ούτε έδινε συγχώρηση των αμαρτημάτων, απλώς τους έλεγε μετανοήσετε και πήγανε και εξομολογούν το, τις αμαρτίες του. Ήταν βάπτισμα απλώς μετανοίας, όχι αφέσεως, ούτε παραχωρήσεως Αγίου Πνεύματος. Βάπτισμα αφέσεως αμαρτυρών και Αγίου Πνεύματος χορηγία είναι μόνον το χριστιανικό βάπτισμα. Και παρακάτω λοιπόν, λέει για την διαφορά των βαπτισμάτων, αλλά την μεν των βαπτισμάτων διαφοράν εκ τούτου να μάθουμε. Τίνος δε ένεκεν ο Χριστός ευαπτίζετο, ας αφήσω για κάποια, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, τίνος δε ένεκεν ο Χριστός ευαπτίζετο, γιατί ο Χριστός βαπτίστηκε, αφού δεν είχε αμαρτίες, ούτε μετάνοια, γιατί βαπτίστηκε, γιατί πήγε και βαπτίστηκε ο Χριστός. Και μας λέει για δύο λόγους ο Χριστός βαπτίστηκε. Τώρα, να μην κάνω το δάσκαλο με ευτυχώς και να σας ρωτήσω πάλι τι νομίζετε εσείς, γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός. Ταπείνωσε. Για να γίνει παράδειγμα. Για να γίνει παράδειγμα. Δεν ξέρω αν από αυτά που είπατε είναι κάτι κατά το Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος λέει για δύο λόγους. Δεν σημαίνει πως αυτά που είπατε δεν έχουν. Στη μεταγενέστερη πατερική θεολογία και αυτά που είπατε όλα είναι. Αλλά ο Χρυσόστομος βλέπει δύο λόγους για τους οποίους βαπτίστηκε ο Χριστός. Δύο λόγους, ακούστε τους. Τίνωσουν ένεκεν ευαπτίζετο, ή μήτε επί μετανία, όπως του Ιωάννου, είτε επί αμαρτημάτων αφέση, μήτε επί πνεύματος χορηγία τούτο επί. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να πάρει Άγιο Πνεύμα, ήταν μέλος της Αγίας Τριάδος, όπως παίρνω. Γιατί πήγε και βαπτιστήκε. Ετέρων διήν ένεκεν αιτιών. Για άλλες δύο αιτίες. Ετέρων διήν, διοικός αριθμός. Ετέρων διήν ένεκεν αιτιών. Μιας μεν, ποια είναι η μία. Μιας μεν εις φυσήν ο μαθητής. Μια αυτή που λέει ο Ιωάννης. Ετέρας δε εις αυτός προς τον Ιωάννην είπε. Μια είναι αυτή που λέει ο βαπτιστής και μια είναι αυτή που είπε ο Χριστός προς τον Ιωάννη. Για να τις δούμε τώρα. Τι λέει ο δάσκαλος, ο Χρυσόστομος. Τι να ουν φυσήν ο Ιωάννης αιτίαν του βαπτίσματος. Ο Ιωάννης τι λέει ότι είναι η αιτία του βαπτίσματος του Χριστού. Ή να γνωριστεί της πολλής. Αυτό που λέγαμε. Πήγε και βαπτίστηκε για να γίνει γνωστό σε όλους. Για να ακούσουν για την Αγία Τριάδα, για να δουν το Άγιο Πνεύμα, για να μάθουν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και δέστε πώς το κατοχυρώνει τώρα ο Χρυσόστομος. Πώς θα μπορούσε αλλιώς ο Ιωάννης να κάνει γνωστό το Χριστό.
Ο καλύτερος τρόπος ήταν εκεί που υπήρχε πολλής κόσμος, που βαφτίζονταν ο κόσμος, εκεί να γίνει γνωστός ο Χριστός. Και ακούστε πώς το κατοχυρώνει αυτό ο Ιωάννης με φοβερή λογική επιχειρηματολογία. Ή να γνωριστεί της πολλής, καθώς και ο Παύλος έλεγε ότι Ιωάννης με ανεβάπτιζε βάπτισμα ονομασίας, εις τον ερχόμενον με ταυτόν ή να πιστεύσωση. Βάπτιζε ο Ιωάννης για να πιστεύσουν στον Χριστό. Πώς θα πιστεύσουν? Τούτο είναι το κατόρθωμα του βαπτίσματος. Και ακούστε τώρα επιχείρημα. Το μεν γάρ εις την εκάστου περιένε οικίαν και τες φύρες προσιόντα καλήν έξω και λέγειν κατέχοντα των Χριστών. Φανταστείτε, λέει, να έπαιρνε ο Χριστός τον Ιωάννη και να γύρναγε πόρτα-πόρτα και να έλεγε αυτός είναι ο Μεσσίας. Μία πόρτα-πόρτα. Το γάρ λέει, το μέγα εις την εκάστου περιένε οικίαν και τις φύρες προσιόντα καλήν έξω και λέγειν κατέχοντα τον Χριστό. Να, εγώ έχω μαζί μου τον Χριστό. Να πάρει ο Ιωάννης τον Χριστό και να πηγαίνει πόρτα-πόρτα και να λέει, ελάτε να δείτε, έχω τον Χριστό. Αυτός είναι ο Χριστός. Ότι ούτως εσύ είναι ο Υιός του Θεού, ύποπτον επίη την μαρτυρία και σφόδρα εργόδες είναι. Καταρχήν έκανε ύποπτη τη μαρτυρία. Τι θέλει αυτός τώρα εδώ και μας φέρνει κάποιον και λέει αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά ήταν και πολύ δύσκολο. Πόρτα-πόρτα. Το δε, λαβώντα πάλιν στη συναγωγή η Σελφίν, και να τον πάρει πάλι και να πάει στη συναγωγή, σε πόσες συναγωγές, και δεικνύει και τούτο αυτό ομοίως ύποπτον επί την μαρτυρία πάλι. Και πάλι θα ήταν ύποπτη η μαρτυρία. Το δε δήμονα πάντων εξεκάστης πόλεως εκχυθέντων εις τον Ιορδάνη, το ότι όμως τόσος κόσμος ξεχύθηκε στον Ιορδάνη, το δε τον δήμονα πάντων εξεκάστης πόλεως εκχυθέντων επί τον Ιορδάνη και περί τας όχθας διατριβόντων του ποταμού, γέμισε ο Ιορδάνης κόσμο, ελθόντα και αυτόν επί το βαπτιστήνε, ήρθε και ο Χριστός εκεί να βαπτιστεί, δέξαστε την άνωθεν σύσταση την δια της φωνής του Πατρός, σε τόσο κόσμο μπροστά να τον συστήσει ο Θεός, ούτως εστιν, ακούστε και φωνή, ούτως εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε, την δια της επιφυτήσεως του Πνεύματος εν είδη περιστεράς, και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να καθίσει επάνω στον Χριστό, ανύποπτον επί γενέστε την Ιωάννου την επ' αυτό μαρτυρία. Όλα αυτά έκαναν αφού ακούγεται η φωνή του Θεού και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούν να είχαν υποψία. Και μάλιστα επειδή και ο Ιωάννης ήταν και συγγενής του Χριστού, ήταν ξαδέρφιο, το λέει. Αν δηλαδή έπαιρνε τον Χριστό ο Ιωάννης και έλεγε καλά, τον συγγενή του μας παρουσιάζει τώρα. Εδώ όμως τον παρουσιάζει ο Θεός. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός και το Άγιο Πνεύμα. Καγόφησιν ου κίδιν αυτόν, αξιόπιστον τον εαυτού, επειδή γαρ συγγενείς εις αναλύνων κατά σάρκα, και λέει γιατί ήταν συγγενείς και τα λοιπά, εδέ μητέρες και τα λοιπά, και εγώ ου κίδιν αυτόν, πόθεν ουν έμαθες, ο πέμψας με φυσί, αυτός μου είπε. Τώρα ο δεύτερος λόγος, αυτός λοιπόν είναι αυτόν που είπε ο Ιωάννης, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Τώρα ο Χριστός πώς εξηγεί γιατί πήγε στο βάπτισμα? Γιατί μας είπε μία θα είναι από τον Ιωάννη που τον παρουσιάζει ως Μεσσία και μία μαρτυρία θα είναι από τον ίδιο τον Χριστό. Έρχεται λοιπόν οράς ότι δια τούτο ήλθε το Πνεύμα το Άγιον ούχ ως τότε πρώτον επιφυτίσαν. Ήλθε το Πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός είχε πάντοτε το Άγιο Πνεύμα, ούχ ως πρώτον τότε επιφυτίσαν, αλλή να δείξει τον κηρυττόμενον ως περδακτήλο την ήτη πτήση πάσιν αυτόν γνώριμον ποιούν. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα και λέει να αυτός είναι ο Μεσσίας. Και η φωνή από πάνω ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Δια τούτο την ήλθεν επί το βάπτισμα. Γι' αυτό ήρθε στο βάπτισμα. Ούτε ο Ιωάννης ήξερε ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Και διαιτέραν δε αιτίαν είναι αυτός φυσί. Αλλά και για άλλο λόγο βαπτίστηκε ο Χριστός. Και τον λόγο αυτό τον λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ποια είναι αυτή? Ούτε εγώ τη φανταζόμουν. Του Ιωάννου υπόντος, εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρόσμε. Όταν ο Ιωάννης είπε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι να βαπτιστεί σε μένα. Αυτός απεκρίνεται το λέγον. Τι αποκρίθηκε ο Χριστός?
Γιατί ήρθε, γιατί ήρθε. Μόνος του το λέει γιατί πήγε. Έπρεπε εσύ να και σε έρχεσαι σε αυτή σου. Αυτός θα... Άφες άρτη, ούτω γάρ πρέπον εστίνη μην πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Είδες ευγνωμοσύνη νικέτου, είδες ταπεινοφροσύνη δεσπότου. Να η ταπεινώση που είπε ο κύριος Μαυρίδης εδώ. Ο Χριστός ο Θεός λέει, άστα τώρα, βάπτισέ με, γιατί πρέπει κι εγώ πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη? Τίποτε έστει τούτο το πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Τι σημαίνει πρέπει να εκπληρώσω όλη τη δικαιοσύνη? Δάσκαλος, δικαιοσύνη λέγεται των εντολών πασών πλήρωσης. Δικαιοσύνη είναι, δίκαιος είναι αυτός ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές. Δικαιοσύνη, έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να τηρήσει και αυτήν την εντολή αυτού του βαπτίσματος. Δηλαδή, αφού ο Θεός είπε στον Ιωάννη να τους βαπτίζεις, γιατί ο Θεός είπε στον Ιωάννη να τους βαπτίζεις, όπως ο Χριστός επλήρωσε όλες τις άλλες εντολές και την περιτομή και το ένα και το άλλο, έπρεπε και αυτήν την εντολή του βαπτίσματος να πληρώσει. Πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Έπρεπε να μην αφήσει τίποτε. Και λέει εδώ μάλιστα και με μαθηματικά, υπόθου τίνιν 200 δινάρια του νόμου τα εντολάς είναι. Υπόθεσε ότι οι εντολές του νόμου είναι 200 δινάρια. Τούτο το χρέος έδει το γένος το ημέτερον καταβαλήν. Αυτό το χρέος των 200 διναρίων έπρεπε οι άνθρωποι να το πληρώσουμε. Ο νόμος, οι εντολές του Θεού. Ού καταβάλαμε. Δεν μπορέσαμε όμως να πληρώσουμε όλο το χρέος εμείς, να τηρήσουμε όλες τις εντολές, πάσαν δικαιοσύνην, τηρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Ού κατεβάλλομαι, κατήχεν εμάς ο θάνατος, υπευθύνους όντας της εγκλήμασης. Ελθών ο Χριστός και ευρών εμάς κατεχομένους, όταν ήρθε ο Χριστός και μας βρήκε χρεώστες, κατέβαλε το χρέος, επλήρωσε το όφλημα, πάσαν δικαιοσύνη, τα έκανε όλα ο Χριστός. Ήρθε επομένως να βαπτιστεί, γιατί και η εντολή για τη βάπτιση ήταν μια εντολή θεϊκή και έπρεπε και αυτήν την εντολή να πληρώσει ο Χριστός. Αυτή η αιτία του βαπτίσματος είναι δόξη των νόμων άπαντα πληρούν και αυτή και η προτούτο ηρημένη. Να λοιπόν, κατά το Χριστόστομο δύο αιτίες. Η μία αιτία είναι για να φανερωθεί ο Χριστός στον κόσμο και η δεύτερη είναι πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Τώρα θα πέρασε η ώρα. Δεν πειράζει όμως, τελειώσαμε την ομιλία, είναι ο επίλογος. Ο επίλογος της ομιλίας λέει, επειδή θυμήθηκα λέει το σώμα το δυσποτικό, αναγκαίων προς εμάς μικρά περί τούτου διαλεχθέντος κατά πάυση των λόγων. Επειδή θυμήθηκα το δεσποτικό σώμα, τη Θεία Ευχαριστία, θέλω να σας πω, να σας κάνω μερικές συμβουλές για τη Θεία Ευχαριστία. Είδα ότι πολλοί παροιμήν με ήταν, είδα ότι ξέρω ότι πολλοί από εμάς δια την της εορτής συνήθειαν τη ιερά ταύτη προσδραμούνται τραπέζι. Έρχονται να κοινωνήσουν μόνο και μόνο από συνήθεια. Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα. Όχι συνειδητά, είδα ότι πολλοί παροιμήν δια την της εορτής συνήθειαν τη ιερά ταύτη προσδραμούνται τραπέζι. Έδιμενουν ως και πολλά και σε εύθυν λοιπόν, μη εορτάς παρατηρήν, η νίκαν δε η κοινωνήν. Όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε, να μην βλέπουμε αν είναι μεγάλη γιορτή Χριστούγεννα ή Πάσχα, αλλά τι, αλλά το συνειδώς καθέριν και τότε της ιεράς άπτεστε θυσίες. Να καθαρίζουμε, να εξομολογούμαστε και να μην κοιτάζουμε αν είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα, να καθαριζόμαστε και τότε να πάμε. Και τους κάνει εδώ συστάσεις και για τους θορύβους που έκαναν όταν πήγαιναν, αλλά να σε διαβάσω αυτό που λέει για τον Ιούδα. Ότι αυτοί που φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Ευχαριστία μοιάζουν με τον Ιούδα. Λέει λοιπόν, βούλεστε είπο, τίν ως έργων ποιούσι οι πρώτοι συμπληρώσεως αναχωρούντες. Θέλετε να σας πω με ποιον μοιάζουν αυτοί οι οποίοι φεύγουν από την Εκκλησία πριν τελειώσει η λειτουργία. Βούλεστε είπο, τίν ως έργων ποιούσι οι πρώτοι συμπληρώσεως αναχωρούντες. Και οι τας ευχαριστηρίους οδάς ουκ επιφέρονται στο τέλη της τραπέζης. Τάχα φορτικόν έστι το μέλλον ρυθίστεστε. Αυτό που θα σας πω λέει είναι βαρύ. Τάχα φορτικόν έστι το μέλλον ρυθίστεστε.
Δεν πρέπει οι ιερείς να είμαστε αγαπούλιδες και να λέμε μόνο τα ευχάριστα, όπως έχουν καταντήσει πολλοί, όχι αυστηρά. Τάχα φορτικό, να λέμε και φορτικά. Τάχα φορτικό, έστι το μέλλον ρυθίσεστε, αυτό που θα σας πω είναι φορτικό, αλλά όμως αναγκαίο λεχθήνε δια την των πολλών ραθυμία. Αλλά πρέπει να το πω, γιατί πολλοί είναι ράθυμοι, απρόσεκτοι. Ότε εκοινώνησε το έσχα των δείπνων ο Ιούδας, όταν ο Ιούδας κοινώνησε το τελευταίο δείπνο, το κατά την τελευταία νύκτα εκείνην, των άλλων απάντων ανακειμένων, αυτός προσπιδεί σας εξέβη. Και ενώ όλοι οι άλλοι ήταν στο τελευταίο δείπνο, αυτός το έσκασε. Των άλλων απάντων ανακειμένων, αυτός προπηδεί σας εξέβη. Πριν, προπηδεί σας εξέβη. Εκείνον τίνιν μιμούνται και ούτι, οι πρώτοι σε σχάτης αποπηδώντες ευχαριστίας. Τον Ιούδα λοιπόν μιμούνται, και αυτοί οι οποίοι φεύγουν πριν από το διακόν μέσα στη θεία λειτουργία. Να μην χαρεί κανένας για τέτοια κείμενα. Να μην χαρεί. Και δεν έπρεπε αυτά να διδάσκονται και να τα διδάσκουν και οι ιερείς. Και δεν έπρεπε και οι πιστοί όλοι να πηγαίνουν με Χριστούγεννα και Πάσχα μόνον στις γιορτές, αλλά να πηγαίνουν πάντοτε για να μάθουν. Για να μάθουν. Γι' αυτό η Ελευθερία δεν είχε άδικο που είπε ότι ερχόταν πολλοί να ακούσουν μαθήματα στον Άγιο Αντώνιο. Μαθήματα. Το κήρυγμα πρέπει να είναι μάθημα. Όχι δαρπαντισμοί. Δεν καταλαβαίνεις. Τι είπε ο Ιεροκήρυκας, δεν ξέρω. Είπε ωραία πράγματα. Δηλαδή όπως τα λένε με το ύφος και τα λοιπά. Τι είπε, ρωτάει κανένας εξαρχουμένος, τι είπε ο Ιεροκήρυκας. Είπε ωραία πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είπε πολλά και ωραία. Λοιπόν. Τα έλεγα αυτά και στους φοιτητάς της θεολογικής σχολής, πολλοί από τους οποίους θα γίνονται ιερείς μετά. Και κάποιοι κάτι πήραν. Ξέρω τώρα πολλούς ιερείς οι οποίοι κάτι πήραν από αυτά. Και δεν διστάζουν και αυτοί να κάνουν κήρυγμα σαν μάθημα. Μάθημα είναι το κήρυγμα. Δεν είναι ρητορίες και βερμπαλισμοί. Παρακαλώ, ναι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Εμείς που φεύγαμε πιο μπροστά στον Άγιο Αντώνιο να κάνουμε καφέδες, μήπως είναι όχι, όχι. Εσείς φεύγατε με ευλογία. Εσείς φεύγατε με ευλογία, με διακόνημα. Ο ιερεύς έρχεται πάντων των ενδιακονία όντων. Αυτό είναι συγχωρημένο. Όπως λέω, η Μάρτα, η οποία υπηρετούσε τον Χριστό εκεί και τέλος πάντων ό,τι είχε ανάγκη, ενώ η Μαρία άκουγε, ναι. Και κάποια στιγμή ήταν γνωστό στον Χριστό ότι η Μάρτα δεν πληκτήσε και την άφηνε να κάνει τις δουλειές. Μπράβο, ναι, αυτό είναι απάντηση στην Αναστασία. Ναι, 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 εντάξει. Θα είπε όμως Μάρτα, Μάρτα, εντάξει, εντάξει. Η Μαρία ήταν καλύτερη. Εκεί όπου με δίνει διπλή χαρά πέρα από τα νοήματα είναι η απόλυτη μαθηματική δομή στον τρόπο που περιγράφει την ομιλία του ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Συνεχώς με την άλλη απαγωγή και με την άλλη απαγωγή. Είναι αυτό, είναι εκείνο, όχι. Άρα είναι εκείνο. Δηλαδή ένα κτίσιμο τέλεια μαθηματικό. Έτσι είναι κύριε Μαυρίδη, έτσι είναι. Εγώ κάθε φορά, δηλαδή όλη μου τη ζωή ασχολούμαι τώρα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όταν ξαναβλέπω κείμενά του ενθουσιάζομαι και γοητεύομαι. Ξανά και πάλι και πάλι και πάλι. Δεν είναι γνώρισμα αυτό συνήθων διδασκάλων. Ήταν μεγάλος δάσκαλος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανεπανάληπτος διδάσκαλος. Δεν τον φτάνει σε αυτό κανένας από τους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Μοναδικός. Και οι άλλοι έχουν τα χαρίσματά τους, αλλά σε αυτό το διδασκαλικό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι μοναδικός. Χρυσόστομος βέβαια. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε στην επικαιρότητα.